γενιάς και για μία ακόμη φορά βρέθηκα εντελώς τυχαία στα όμορφα Τζουμέρκα, ας πούμε και δύο πραγματάκια για το όμορφο ADV 350. Τουλάχιστον είναι ένα μέρος αυτού του οχήματος, αυτού του σκούτερ, πείτε το πως θέλετε, που δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας. Αν και η ομορφιά είναι υποκειμενική, θα το δεχτώ, αλλά η πλειοψηφία σε θέμα ομορφιάς επιλέγει ADV 350 και φυσικά, τι άλλο, τη μοναδική αξιοπιστία της Honda. Πάντως, πιστέψτε με, όσο το οδηγώ και γράφει χιλιόμετρα το ADV, πραγματικά αρχίζω και το ερωτεύομαι. Όσο για τη ζελατίνα, εγώ έχω βάλει, όπως μπορείτε να δείτε, την Touring, τη μεγαλύτερη, της Puig. Το έχω στην τρίτη σκάλα. Πιστέψτε με, στην τρίτη σκάλα πρέπει να κάτσεις να προσπαθήσεις να ακούσεις ότι τρίζει ζελατίνα. Και αυτό μόνο αν πες σε καμία μεγάλη λακκούβα, κανένα μεγάλο φάγωμα. Okay, στην πάνω, στην τέταρτη, τρίζει λίγο παραπάνω γιατί βρίσκει πλαστικό με πλαστικό. Τίποτα άλλο, δεν είναι κάτι δύσκολο. Εάν βάλεις δηλαδή ακόμα και ταινία, η φασμάτινη σε εκείνο το σημείο, εξαφανίζεται σχεδόν ο θόρυβος. Προσωπικά, εμένα δεν με νοιάζει καθόλου και να ακούγεται και να μην ακούγεται. Γιατί δεν ακούγεται εδώ όπως οδηγάω, το ακούτε τουλάχιστον. Και το ακούτε και το βλέπετε. Όσο και τα πλαστικά και την ποιότητά τους είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στην κατηγορία των σκούτερ, εννοείται είναι πολύ πιο δεμένα από όλα τα σκούτερ. Είναι λογικό γιατί το σκούτερ έχει βγει το συγκεκριμένο και για μικρό on-off διαδρομές, τις οποίες είναι το μοναδικό σκούτερ σε αυτή την κατηγορία, ακόμα και στη μεγάλη, που περνάς καλντερίμια και δεν προσπαθεί να διαλυθεί το πίσω μέρος. Ξέρετε πως χτυπάει. Εγώ όσα έχω πάει και στο Σιράκο και παντού, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Okay, στα αρνητικά του μπορείτε να πείτε ότι είναι η τιμή. Ναι, θα το δεχτώ. Τι να κάνουμε, φίλοι μου. Κάποτε με 8.000 αγόρεσα αμάξι. Τώρα δεν παίρνεις ούτε... Μην πω ότι δεν παίρνεις. Ούτε μεταχειρισμένο αμάξι πια. Καινούργιο. Καινούργιο ούτε λόγος πια. Αυτό ναι. Αυτό θα το δεχτώ. Να μου πείτε για την τιμή του. Διαβάζω κάποιους που λένε ότι... Έλα ρε, πού είσαι. Γεια χαρά! Εκεί είπε να με χαιρετήσει. Ωμορφή φατσούλα, όμορφη! Κοιτάξτε το! Κάτσε όπως είσαι! Μη μου κουνηθείς όπως είσαι! Μισό λεπτάκι, φίλοι μου. Τέτοιες ωραίες στιγμές πρέπει να τις καταγράφω για να τις βλέπετε, όχι τίποτα άλλο. Αφού δεν έρχεστε εσείς εδώ, έρχομαι εγώ για σας. Καλησπέρα, είσαι καλά, ωραία. Και όπως έλεγα, διαβάζω κάτι βλακίες, συγγνώμη κιόλας με το συμπάθειο. Λέτε μειονέκτημα, η μειωμένη ανεμοκάλυψή του, ανεμοπροστασία του. Αφού το ξέρετε, το παίρνετε, δεν βγαίνει στην πορεία. Αφού είπαμε το σκούτερ αυτό, αμφιταλαντεύεται μέσα σε δύο κόσμους, το σκούτερ και το ADV. Σιγά! Το βλέπετε εξάλλου τι είναι πριν το αγοράσετε. Και μη σας κάνω πλασίμπο εγκεφαλικά, γιατί πιστεύετε με, οι περισσότεροι από εσάς ακούτε ότι τρίζει ζελατίνα αφού το έχετε γράψει, αφού πρώτα το έχουν γράψει περισσότεροι. Και θα το ξαναπώ για μία ακόμη φορά. Δεν είναι μία βιδωμένη σταθερή ζελατίνα που απλά την ξεβιδώνεις και της αλλάζεις θέση. Είναι μία ζελατίνα η οποία έχει ένα μηχανισμό. Αυτός ο μηχανισμός για να λειτουργήσει έχει κάποιες ανοχές. Έτσι πρέπει να είναι. Τώρα αν σε κάποιο μηχανάκια τρεις λίγο παραπάνω ή όχι, πολύ απλά με λίγο τσοχοτενία και με κάποια O-ring εξαλείφεται οποιοδήποτε τριχμός. Δηλαδή μιλάμε για κόστος
ούτε μισό ευρώ, τίποτα, μηδέν. Έτσι για να μην το παρεξηγούμε. Πάντως το σύνολό του, το σκούτερ είναι βασιλικότερο του βασιλέως. Και για να το χαρείς το σκούτερ αυτό, δεν το χαίρεσαι φίλη μου από το σπίτι στο καφέ. Βγείτε λίγο έξω όπως το κάνω εγώ, εκεί θα το ευχαριστηθείτε μέχρι αηδίας. Με αυτά και με αυτά, επειδή δεν σας λέω, είμαι στα όμορφα Άγναντα, σε ένα από τα κεφαλοχώρια των Τζουμέρκων και συγκεκριμένα του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων πια. Εν τω μεταξύ εδώ πάνω στο Μήλος Καφέ θα με κυνηγάνε, γιατί δεν έχω πάει, αλλά δεν θέλω να σταματάω συνέχεια γιατί δεν τελειώνω. Έτσι που λέτε, εγώ που το οδηγάω όπως μπορείτε να δείτε. Μιλάμε τώρα σε δρόμους που είναι αποκλειστικά για αυτό το σκούτερ. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Είμαι κυριολεκτικά στο φυσικό μου περιβάλλον. Είναι το σκούτερ στο φυσικό του περιβάλλον. Ψήνα. Γι' αυτό σας το λέω. Πήρατε το σκουτεράκι, μπράβο σας. Με γεια σας, να το χαρείτε. Βγείτε όμως έξω, βγείτε λίγο παρά έξω να το χαρείτε. Βγείτε λίγο να δουλέψουν οι αναρτήσεις. Είπαμε, οι αναρτήσεις είναι σκληρές, δεν τερματίζουν τόσο εύκολα. Έλα, μην λένε βλακίες. Εδώ δεν τερματίζουν από τα συμβατικά τα σκούτερ που έχουν ένα καλαμάκι 30 κάτι χιλιοστά και μια διαδρομή βαριά 90 χιλιοστά. 100 και ο κόσμος όλος. Απλά το σκούτερ, είπαμε, έχει πολύ σκληρή αίσθηση και ο λόγος είναι για να σε κρατάει στο δρόμο όταν μπαίνει στη στροφή, να μην μπαλατζάρει και σε πετάει έξω. Να σας δώσω λίγο ένα παράδειγμα. Έβλεπα το τεστ που κάναν στο MT το 450, το on-off. Στα θετικά και τα αρνητικά που έκανε ο οδηγός ενός περιοδικού, δεν θυμάμαι ποιανού είναι. Ναι, πολύ σφιχτή αίσθηση λέει των αναρτήσεων και είναι λογικό. Όταν όμως μπαίνει στο τερέν για το οποίο φτιάχτηκε το μηχανάκι φίλοι μου είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Τι σημαίνει αυτό? Ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όλα έχουν κατασκευαστεί για κάποιο σκοπό. Και μην ξεχνάτε, το συγκεκριμένο σκούτερ, ο κατασκευαστής σου δίνει αυτό το σετάρισμα για δύο άτομα, ενώ το πίσω μέρος χωρίς καμία ρύθμιση προφόρτισης και ακόμα καλύτερα. Πείτε μου ποιο άλλο μηχανάκι αφήνει την ίδια πίεση ελαστικών με ένα και με δύο αναβάτες. Ε, κανένα. Εγώ είναι το πρώτο που βλέπω όλα αυτά τα χρόνια της ζωής μου. Και πώς να μην είναι, αφού είναι το πρώτο σκούτερ ATV που κατασκευάστηκε ποτέ. Εννοώ μετά τον αδερφό του, το 7,5. Γι' αυτό σας το λέω. Όσο για τη βαλίτσα, να πω και αυτό. Η βαλίτσα, ναι, όταν την πρωτοπαίρνεις, έχει αυτές τις ανοχές, οι οποίες είναι για όταν φορτώνεται και καλά, εκεί δεν χτυπάει, το ξέρω. Θα σας δείξω μία μέρα τι έκανα και πιστέψτε με, σχεδόν δεν χτυπάει τίποτα. Και όχι μες στην πόλη, σε δρόμους όλο λακκούβες, όλο καθυζήσεις, όλο κακοτεχνίες. Γιατί είναι ορεινά κομμάτια. Δεν κατηγορώ τους εδώ δήμους, το αντίθετο. Θα σας δείξω τι έκανα με κόστος 20 λεπτά. Δύο αυτοκολλητάκια έβαλα, όχι τσόχα, όχι τσόχινα, μακριά από τσόχα. Η τσόχα τι κάνει? Θα πατηθεί, θα πάρει τη φόρμα και μετά αποκτάει πάλι κενό. Ουσιαστικά αυτά που έβαλα εγώ είναι κάπτη σιλικονούχα, χοντρά. Αν τα βρω που τα έχω, θα σας τα βγάλω μια φωτογραφία. Και αν δεν μπορείτε να τα βρείτε, πολύ ευχαρίστως να τα αγοράσω, να σας τα στείλω. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Και θα δείτε πως εξαλείφεται, τι να σας πω, το 99% του χτυπήματος της βαλίτσας. Εξάλλου αν χτύπαγε, επειδή το μικρόφωνο το έχω στο κέντρο εννοώ στο όχημα που οδηγάω, θα τον έπιανε τον ήχο, πιστέψτε με. Αλλά τα δίθεν προβληματάκια, γιατί εγώ τα θεωρώ ειλικρινά άχρηστα, γιατί δείτε λίγο μηχανάκια κολοσσούς και πάλι έχουν τα θεματάκια τους. Όπα, δεν κατηγορώ, υπόψη.
Το αντίθετο ακριβώς. Δεν υπάρχει τέλειο μηχανάκι σήμερα. Απλά κοιτάμε ένα μηχανάκι που μας ταιριάζει, το κυριότερο που μας αρέσει. Το ETV είναι ένα μηχανάκι που περνά στο δρόμο και απλά σε κοιτάνε όλοι και σε ματιάζουνε. Ναι, ναι, δεν είναι ψωνίστικο, είναι αλήθεια. Πείτε μου έναν άνθρωπο οποιαδήποτε ηλικία που δεν θα γυρίσει να το κοιτάξει. Ρε θα πει, και όταν θα του πεις αυτό ότι είναι σκούτερ, wow θα κάνει. Όταν θα του πεις ότι είναι και Honda, εντάξει. Εκεί απλά θα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Αυτά. Άλλο ένα ακόμα βιντεάκι με τα συν και με τα πλην. Που κατ' εμέ, θα το ξαναπώ κλείνοντας, τα θετικά είναι υπερπλάσια, υπερδιπλάσια, ούτε δεν μπορώ να το πω υπερδιπλάσια, μάλλον sorry, πολλαπλάσια των δίθεν αρνητικών. Δεν έχει αρνητικά. Αρνητικό για μένα θα ήταν να είχε θέμα στον κινητήρα. Το α και το ω, να μην ξεχνάτε κάτι. Το α και το ω είναι ο κινητήρας. Ο κινητήρας σε πάει. Τι να το κάνω εγώ, να έχει το φόβο, ό θα κλατάρει ο κινητήρας, ό θα κρεπάρει, ό θα κάψει φλάτζα, ό βάρισε πιέλα, ό βάρισε πιστόνι, Τουλάχιστον η Honda αυτά δεν τα έχει. Και όπως έχετε καταλάβει, εκεί έχει δώσει τη μεγαλύτερη βάση. Σας το λέω μετά από χρόνια χρήσης Honda οχημάτων. Αρχής γενομένης από ένα εξάβολτο παπάκι της δεκαετίας του 70, που δεν πάθαινε ποτέ τίποτα. Αυτά φίλοι μου, αν σας αρέσει το βίντεο μου, γενικά αν σας αρέσουν τα βίντεο που κάνω, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου, κάντε και ένα like και δεκτών όλα τα θετικά και όλα τα αρνητικά σχόλια. Εξάλλου, σε αυτόν τον κόσμο δεν γεννηθήκαμε για να αρέσουμε σε όλους, αρκεί να αρέσουμε ίδιοι στον εαυτό μας και σε αυτούς που μας αγαπάνε και αγαπάμε. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Γεια σας! Honda ETV, Power of Dream Honda. Αν το είπα σωστά.